Θέλω να πω ότι έρχομαι για πρώτη φορά εδώ μετά από εκείνες τις στιγμές που έζησα και πραγματικά ήταν πάρα πολύ χαρούμενες και ευτυχισμένες και πραγματικά εντυπωσιάστηκα από αυτά που έχουν γίνει σε αυτό το γήπεδο και που οφείλονται αποκλειστικά και μόνο, πιστεύω, στην άνοδο της ομάδος και στην προσπάθεια ενός ανθρώπου που και τότε, και από ό,τι ξέρω ακόμα και σήμερα, μοχθεί για αυτή την ομάδα. Για το παιχνίδι δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Θα πω μόνο ότι κέρδισε η καλύτερη ομάδα, ίσως και με διαφορά μεγάλη, σήμερα. Και αυτή ήταν η ομάδα της Λαμίας και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια και για την νίκη. Αυτά. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα αν περιμέναμε ή όχι. Εμείς έχουμε ένα πλάνο, έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας. Νομίζουμε ότι έχουμε μια καλή ομάδα που έχει βέβαια και αδυναμίες και αυτές προσπαθούμε να τις διορθώσουμε και μπαίνουμε μέσα για να κερδίσουμε. Τώρα το εύκολο ίσως να το λέτε επειδή μπήκανε δύο γκολ πολύ γρήγορα. Μετά όμως το παιχνίδι κάπως ισορρόπησε. Νομίζω ότι κερδίσαμε δίκαιο όπως σας είπα. Το εύκολα νομίζω ότι όχι τόσο πολύ. Για το πρωτάθλημα, γενικότερα, μετά όσο συμβαίνει, το ξεκινάει, σταματάει και το πόσο μπορεί να αποδεχθεί. Εντάξει, είναι μια κατάσταση που όλους νομίζω τους έχει κουράσει, όλους τους έχει απογοητεύσει γιατί φαίνεται ότι όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τη Β' Εθνική δεν έχουμε την ανάλογη υποστήριξη από κανέναν. Αλλά είμαστε επαγγελματίες, είμαστε υποχρεωμένοι. Όποτε παίξουμε, όταν παίξουμε και να δούμε πώς θα τελειώσει. Νομίζω ότι ήταν ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για μας, για αρκετούς λόγους. Γιατί ήμασταν τέσσερα παιδιά που έχουμε περάσει από αυτή την ομάδα, που έχουμε όμορφες στιγμές και πολύ καλές αναμνήσεις. Και ο δεύτερος λόγος ήταν γιατί έχουμε μια μεγάλη αποχή από το πρωτάθλημα και δεν ξέραμε σε τι κατάσταση μπορεί να παρουσιαστούμε απέναντι σε μια ομάδα που είναι πολύ νεανική, που διαθέτει πάθος και που σίγουρα νομίζω ότι έχει ακόμα την έγκλη της Super League. Όπως είπε ο coach, ευτυχήσαμε να βάλουμε νωρίς γκολ να μας φύγει το άγχος και από εκεί και πέρα θα μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει το παιχνίδι με πιο εύκολα, να είχαμε πετύχει και άλλα γκολ και να ήμασταν πιο ξενιαστοί στον αγώνα. Εύχομαι καλή συνέχεια στην ομάδα της Καλονής. Χρειάζεται υποστήριξη και στήριξη από όλο τον κόσμο, γιατί ακόμα και μια ομάδα στη Β' Εθνική για το νησί είναι μεγάλη υπόθεση. Πώς αισθάνεσαι μετά από 4 χρόνια ως αντίπαλος? Εντάξει, νομίζω ότι είμαι μεγάλο σε ηλικία για να μπορέσω να το διαχειριστώ, αλλά σας είπα για την αρχή. Μιλούσαμε με τα παιδιά που πέρασαν από εδώ, ήταν ιδιαίτερες στιγμές. Προσπάθησαμε να είμαστε συγκεντρωμένοι στον αγώνα. Έχουμε περάσει πολύ όμορφα πράγματα και μακάρι να ήταν διαφορετικές συγκυρίες. Το γεγονός ότι αυτό που ρώτησε και στο κόουτς στο πρωτάθλημα δεν έχει μια φυσιολογική ροή. Εσάς σας ποδοσφαιριστές, πόσο εκτός ρυθμού σας βγάζει το πράγμα, πόσο δύσκολο είναι? Μας βγάζει πολύ εκτός ρυθμού γιατί έχει γίνει ένας προγραμματισμός από το προπονητικό team. Οι ομάδες δουλεύουν χωρίς συγκεκριμένο στόχο. Προσπαθεί όλοι οι προπονητές φαντάζομαι να βρουν κίνητρα για να κρατάνε τους ποδοσφαιριστές σε γρήγορση. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Κάνουμε προπόνηση και δεν έχει ουσία καμία. Προσπαθούμε να διατηρηθούμε σε μια καλή κατάσταση για να ξεκινήσει όποτε θα ξεκινήσει. Είναι ευλογία που ξεκίνησε τώρα, ευχόμαστε να μην σταματήσει. Γιατί το Δεκέμβριο, φτάνει Δεκέμβριο και έχουμε παίξει 3 αγωνιστικές. Από εδώ και πέρα μας ακολουθεί ένας Γολγοθάς. Να συνεχίσουμε να τελειώσουμε το πρωτάθλημα και να δούμε πώς θα πάει. Ήταν ένα άσχημο αποτέλεσμα για μας. Σίγουρα όταν χάνεις ένα παιχνίδι ψάχνεις πολλές δικαιολογίες. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτό της δικαιολογίας. Αλλά σίγουρα όμως πάλι θα πω ότι μετά το αποτέλεσμα και την παρουσία που είχαμε στην Κρήτη η διακοπή πάλι μας έκανε κακό. Γιατί είδα την ομάδα μου κάτι ανάλογο με τον Χαρναϊκό. Αυτό όμως είναι το λιγότερο. Κάναμε κακό παιχνίδι. Δεν ήταν η ομάδα μας να χάσει έτσι με αυτόν τον τρόπο. Άλλα σχεδιάσαμε, δεν μας βγήκαν.
Η Λαμία εκμεταλλεύτηκε, έχει έμπειρους παίκτες, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη μας και την ποιότητα, την εμπειρία των παίκτων της και πέτυχε αυτή την νίκη. Εμείς ο δρόμος είναι μακρύς, αλλά δεν είναι αυτή η ομάδα που είδατε σήμερα. Δεν έχει καμιά σχέση με την ομάδα αυτή που δημιουργούμε. Είμαι σίγουρος για αυτό που λέω. Σήμερα απλώς χάσαμε ένα παιχνίδι. Θα δούμε τα λάθη μας. Εύχομαι τώρα να μην έχουμε άλλες διακοπές. Πιστεύω ότι αυτά θα μας συνηθίσουν. Την απειρία μας και τον ενθουσιασμό μας τον πληρώσαμε σήμερα, γιατί και είχαμε λίγο μετά το αποτέλεσμα στον Όφι, είχαμε ψηλώσει, αλλά ταυτόχρονα η απειρία, γιατί αυτό είναι που δεν πρέπει να πληρώσουμε τώρα στη διάρκεια, να διορθώσουμε τα λάθη και να γίνουμε αυτή η ομάδα που σχεδιάζουμε, γιατί όπως είπα πάλι, η δικιά μας ομάδα είναι για άλλα πράγματα και θα το δείτε. Σίγουρα είμαστε στεναχωρημένοι όλοι, αλλά πολλές φορές αυτό λέμε, ότι γίνεται ένα κακό αποτέλεσμα και ξυπνάς, βλέπεις τα λάθη και γίνεσαι καλύτερος. Θα γίνουμε καλύτεροι και θα γίνουμε ομάδα πάλι που θα πατήσει και θα παίξει ρόλο στην κατηγορία. Κάναμε ένα κακό παιχνίδι. Αυτά. Είμαστε στεναχωρημένοι για το αποτέλεσμα. Χάσαμε ένα πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο μπήκαμε καλύτερα, πιο δυνατά. Δεν καταφέραμε να βάλουμε ένα γκολ ώστε να πιέσουμε ακόμη πιο πολύ να το γυρίσουμε. Τώρα τα κεφάλια κάτω και κοιτάμε από την προπόνηση μέσα να πάμε καλύτερα στο επόμενο παιχνίδι και να κερδίσουμε. Θα ρωτήσω κάτι. Πόσο σας δυσκολεύει το γεγονός ότι μένετε πολύ καιρό εκτός, δεν κάνετε παιχνίδια μόνο με προπόνηση? Είναι αυτό που λέει ο κόσμος ότι παίζει σημαντικό ρόλο? Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι διαφορετικό το παιχνίδι που παίζει με αντιπάλους και διαφορετική η προπόνηση. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο μέχρι να βρούμε πάλι τα πατήματα, και αυτό μας έκανε κακό το ότι έγινε πάλι διακοπή μετά τον Όφη, εκεί που αρχίσαμε να πατάμε μέσα στο γήπεδο, άλλη μια διακοπή και τώρα ξανά, οπότε είναι δύσκολο πολύ.